ματιά τους. Γιάννης Γκλαρνέντατζης, πρώτος σωματείου υπαλλήλων Κυπρίου Χάρτου νομού Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε σήμερα πάλι στη δύσκολη θέση να κάνουμε απεργία κυριακάτικα, γιατί δυστυχώς τα χρόνια των μνημονίων, ακόμα και αυτονόητα πράγματα όπως η ξεκούρα στην Κυριακή, έχουν καταργηθεί, όπως και τα περισσότερα δικαιώματα των εργαζομένων. Υπερασπίζουμε λοιπόν το απλό, το ανθρώπινο, να έχουμε μία μέρα που θα ξεκουραζόμαστε. Διότι αυτό που γίνεται είναι απλά απαράδεκτο. Ο κόσμος στο λιανικό εμπόριο είναι ανοιχτά τα μαγαζιά 6 μέρες. Όποιος θέλει να ψωνίσει έχει από το πρωί μέχρι το βράδυ 6 μέρες και το Σάββατο. Η Κυριακή δεν χρειάζεται. Η Κυριακή απλά εξοντώνει τους εργαζομένους και αναδιανέμει τον τζίρο υπέρ των μεγάλων αλυσίδων. Αποτέλεσμα να κλείνουν και μαγαζιά μικρά και να υπάρχει και αύξηση της ανεργίας. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει η απεργία που έχει ρίξει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Προσπαθούμε να υπερασπιστούμε αυτό το δικαίωμα ενάντια στην και στις πολιτικές των μνημονίων, αλλά και στην ίδια την κυβέρνηση, που παρά τις υποσχέσεις της δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από αυτά, ίσα διατηρεί τις 8 Κυριακές που παραμένουν ανοιχτές. Και όπως είπα, θα συνεχίσουμε να υπερασπίζουμε ένα απλό αυτονόητο δικαίωμα. Να έχουμε μια μέρα να ξεκουραζόμαστε, να έχουμε μια μέρα που θα βρισκόμαστε με τους ανθρώπους μας, με τις οικογένειές μας, που δεν θα είμαστε όρθιοι στη δουλειά.